Καβάλα είναι η Μέκα του καπνού. Ιστορικά βέβαια. Με 250 καπναποθήκες, με 15.000 καπνεργάτες και με όλο αυτό το εργατικό κίνημα, αλλά και τους επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. Τώρα, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει, μέχρι το 1910 μεταφέραμε σχεδόν όλο το αρχιακό υλικό από όλη την Ελλάδα, πλην κάποιων εξαιρέσεων στην Καβάλα. Αυτό το υλικό, συν ένα υλικό το οποίο θα πάρουμε πολύ γλίγορα, δημιουργούμε στην Καβάλα την ιστορία του ελληνικού καπνού. Και όχι μόνο, διότι ο ελληνικός καπνός και αυτά που έχουμε, τα έγγραφα και όλο το αρχείο της Ομοσπονδίας Καπνεμπόρων Ελλάδος, έχουμε το αρχείο των καπνεμπόρων Αθηνών και Πειραιός και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά πέρα από όλα αυτά, αναδεικνύεται η ιστορία όλων των ανατολικών καπνών, αλλά και συνεργασίες που είχαμε με τις άλλες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης. Το μουσείο, οι ανάγκες που υπάρχουν και τι πρέπει να γίνει. Τεράστιες. Εδώ θα πρέπει να είχαμε τελειώσει. Μιλάτε για το χθες, έτσι. Ευτυχώς είχαν γίνει τελευταία κάποιες εργασίες, οι οποίες είχαν τελειώσει γύρω στον Οκτώβριο περίπου. Και έχουμε όλα τα βιβλία και όλο αυτό το πολύτιμο υλικό σε ειδικές βιβλιοστάσια. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του αρχείου έχει πλέον αρχειοθετηθεί, ένα άλλο έχει ψηφιοποιηθεί και κάποιο υλικό θα πρέπει να αρχίσει να δίνεται προς τους ενδιαφερόμενους. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι απαιτούν πλέον αυτοί οι χώροι από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να ρίξει η Δημοτική Αρχή περισσότερα λεφτά, να ρίξει περισσότερο ενδιαφέρον. Βέβαια η κυρία Δήμαρχος το έχει και το έχει γιατί είναι κόρη καπνεργάτριας και καπνεργάτη. Να μην το ξεχνάει αυτό. Και έδωσε και τον λόγο της και το ενδιαφέρον της στην καθημερινότητα, μπορώ να σας πω, γιατί πολλές φορές με τραβάει τι θα κάνουμε εδώ. Και χθες είχε και ειδική σύσκεψη και τα είπαμε τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πέσουν πολλά χρήματα, να συνεργαστούμε με διάφορους οργανισμούς και να βρούμε και χρήματα, αν το θέλετε, ούτως ώστε πολύ σύντομα να έχει ψηφιοποιηθεί όλο το υλικό και να μεταφερθεί σε χώρο. Και να κάνουμε επιτέλους σε ένα χρόνο, το αργότερο, σε 1,5 άντε, αλλά εξαρτάται από τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, να κάνουμε το κέντρο, αν το θέλετε, ιστορίες του ελληνικού καπνού ή αρχείο ελληνικού καπνού, όπως θέλετε. Αρκεί επιτέλους να συγκεντρωθεί αυτό το πολύτιμο υλικό, είναι συγκεντρωμένο βέβαια, να ψηφιοποιηθεί και να είναι προς χρήση των ειδικών επιστημόνων και όποιος το θέλει, και από εκεί θα βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και για το εργατικό κίνημα και για το επιχειρήν, αλλά και για τα θέματα παλιότερα βέβαια της συνύπαρξης ειρηνικής που υπήρχε εδώ στην περιοχή μας, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μέχρι το 1922 που ήταν και οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι και οι, αν το θέλετε, και οι Αρμενέοι. Εδώ συνυπήρχαν σε αυτή την πόλη, υπάρχουν καταστατικά και τους κανόνες που διέπαιναν αυτές τις σχέσεις. Αλλά πέρα από αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι από αυτή την πόλη ξεκινήσαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ξεκινήσανε εδώ οι Χριστιανοί, οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι. Απαγόρευσαν εργασία σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Η ελληνική διοίκηση, δηλαδή το ελληνικό κράτος, το έκανε πολύ αργότερα, ενώ στην Τουρκία μου φαίνεται γύρω στο 30 και. Άρα ήμασταν πρωτοπόροι. Αυτή την πρωτοπορία, αν το θέλετε, όχι μόνο των καβαλιωτών εδώ, των παλιών ή και όλη τη Ελλάδα, θα πρέπει να την αναδείξουμε. Και την δράση, ας πούμε, των καπνεμπόρων και την οικονομική άθληση που είχε η περιοχή λόγω του καπνεμπορίου, αλλά κάποτε πρέπει να πούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι χωρίς κόμπλεξ ήταν πανέξυπνοι. Ένα φύλλο καπνού το καθιερώσανε στις διεθνείς αγορές. Κακά τα ψέματα. Αυτά θα πρέπει να τα αναδείξουμε όλα. Αλλά πέρα από αυτά, και θα πρέπει και αυτό να υποθεί σιγά σιγά, έστω δειλά-δειλά, όλη αυτή η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η περιοχή όπου έβγαινε ο καλύτερος καπνός. Θα πρέπει ξανά να επανέλθουμε και να δούμε, όπως στην Προσοτσάνια, την Αδυναπατώμενη Ένωση Καπνοπαραγωγών εκεί που κάναν παλιά
ένα πάρα πολύ καλό καπνό, τον Μπασιμπαγλή. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε, να προσεγγίσουμε τον κόσμο και να δούμε την αλλαγή όλων αυτών των κοινωνιών, πώς πέρασαν από το ένα στάδιο στο άλλο. Υπάρχει μπροστά πάρα πολύ δουλειά. Και αυτά θα γίνουν μέσα από τα αρχεία. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει διασωθεί.